Νικολέτα, έχεις ξαναμπεί σε εξομολογητήριο? Όχι. Γιατί? Δεν προέκυψε. Ξέρω εγώ, συγγνώμη. Μου αρέσει που ψάρωσε, λέει, γιατί... Γιατί δεν προέκυψε. Λοιπόν, είσαι ειλικρινής. Είμαι πάρα πολύ. Τέλεια. Για να ξεκινήσουμε. Ναι. Ποιο είναι το πιο δυνατό σου σημείο? Νομίζω τα πόδια μου. Έχεις υπάρξει ποτέ τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση? Όχι. Ποτέ. Είμαι κάθετη, ήμουν πάντα κάθετη σε αυτό. Οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι δεσμευμένος με οποιονδήποτε τρόπο, είτε παντρεμένος, είτε έχει σχέση, είτε είναι αόρατος για μένα. Και είμαι και απόλυτη. Δεν το συζητάω αυτό. Το έχω καταλάβει, γιατί νόμιζα ότι θα με δείρεις την ώρα που έκανα την ερώτηση. Όχι, όχι, έτσι όπως μίλησες ξαφνικά απότομα. Ούτε καν, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Χριστό, Χριστό. Λοιπόν, με το ρόλο που είχες στο 50-50, έχεις ποτέ εσύ ίδια ταυτιστεί σε κάποια φάση της ζωής σου? Όχι. Είχα κάποια στοιχεία ίδια με το Μαράκι, ας πούμε. Είμαι κι εγώ αφελής κάποιες φορές, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο. Όντως φαίνεται περίεργο αυτό. Ναι, είμαι κάποιες φορές αφελής. Okay. Καλά, αυτή παρά ήταν, αποκλείται να σου είναι έτσι. Όχι έτσι. Ναι, αυτή παρά ήταν. Έχω κι εγώ κάποια αφέλεια κάποιες φορές. Έχω. Όχι. Και το στοιχείο της γυμναστικής. Αυτά. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά κοινά με το Μαράκι. Ασχολείσαι με γυμναστική, αρέσει, αθλείσαι. Ναι. Γυμνάζεσαι. Ναι. Ναι, okay. Πάντα γυμναζόμουν. Οκ. Okay. Τι θα σε ενοχλούσε περισσότερο, να μυρίζει το στόμα του συντρόφου σου ή να βγαίνει από το μπάνιο με βρεγμένα χέρια? Λοιπόν, ας το πάρουμε λογικά. Το να βγαίνεις με βρεγμένα χέρια μπορεί να σημαίνει, όχι μπορεί, μάλλον σημαίνει ότι τα εξπλύνει τα χέρια σου, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι μία μετάφραση. Υπάρχει και μία άλλη που δεν θα αναλύσουμε τώρα. Αλλά όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή όμως η οσμή του στόματος δεν έχει δύο μεταφράσεις. Ναι, ισχύει αυτό. Έχει μία και μοναδική. Ας πάρουμε την καλή μετάφραση για το άλλο και ας πούμε ότι αυτό που μας ενοχλεί περισσότερο είναι η οσμή του στόματος. Διαλέγουμε τα βρεγμένα χέρια, ρε παιδί μου, τέλος. Διαλέγουμε τα βρεγμένα χέρια. Ωραία. Δεν θέλω να το σκεφτώ το άλλο σενάριο, ούτε καν. Θέλω να πεις μια αμήχανη σου στιγμή, την πιο αμήχανη που θυμάσαι πάνω στη σκηνή. Κάτι που να έχει γίνει, μπορεί να είναι και αστείο, δεν ξέρω. Αυτό που θα έλεγα είναι στιγμές που μας έχουν πιάσει γέλια νευρικά, που έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες, το οποίο εμένα με κάνει να ντρέπομαι πάρα πολύ. Επειδή κάποιος έκανε ένα σαρδάμ, ας πούμε. Α, εντάξει, οκ. Okay. Το οποίο, εντάξει, μπορεί να κρατήσει από ένα γελάκι που το καταλαβαίνουμε μόνο εμείς, είναι εσωτερικής καύσεως, αλλά μπορεί να κρατήσει και πολύ παραπάνω ώρα σε κάποιες περιπτώσεις. Okay. Και είναι λίγο ντροπιαστικό για το θέατη αυτό. Δεν είναι ωραίο να γελάνε οι ηθοποιοί πάνω στη σκηνή. Καλά, προφανώς. Έχει συμβεί όμως. Και γελάγαμε, κλαίγαμε από τα γέλια. Κλαίγαμε. Αυτό είναι ωραίο να συμβαίνει όταν είναι κωμωδία το έργο. Ναι. Ναι. Γιατί αν δεν είναι κωμωδία, εκεί το θέμα είναι λίγο περίεργο. Όντως, καλό είναι να μην συμβαίνει γενικότερα, βέβαια. Ναι, ισχύει. Ναι, αλλά ναι, στην κωμωδία κάπως σώνεται, γιατί ο κόσμος είναι και σε μια άλλη, πιο ανάλαφρη διάθεση. Οπότε μπαίνει και αυτός μέσα στο παιχνίδι. Και ας μην ξέρει γιατί γελάμε, γελάει και αυτός μετά, χειροκροτάει ναι, κλπ. Ναι, 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 το φαίνεται. Παρ' όλα αυτά για τους τοπιούς είναι αμήχανη στιγμή. Okay. Πίστεψέ με, δεν είναι ωραίο. Θέλω να μου πεις το πρώτο πράγμα που κοιτάζεις σε έναν άντρα. Το πρώτο. Δεν, νομίζω ότι δεν έχω πρώτο πράγμα. Νομίζω ότι γενικά είναι. Βέβαια, γιατί έψαχνες αφορμή να το κάνεις. Γιατί το πάμε καλά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα παιδιά, πράγμα. Είναι φοβερή. Συγκεκριμένο. Έχει καταλάβει πώς τη λειτουργούμε. Βέβαια, έχω καταλάβει πώς λειτουργείτε. Θα έρθει μέσα στο κοντρόλ, θα σου πω εγώ. Θα σκάσει μύτη στο βαν, τώρα θα σαρπάξει όλους. Δεν είναι λοιπόν ένα πράγμα, όσο και αν βάρα. Μην μας πεις όμως ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Δεν είναι τα μάτια. Όμως, σε κάθε άνθρωπο μπορεί να με κερδίσει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο μπορεί να με κερδίσει το χαμόγελό του και να το ερωτευτώ. Σε έναν άλλον άνθρωπο μπορεί να με κερδίσει ο τρόπος του. Σε έναν άλλον άνθρωπο μπορεί να με κερδίσει. Το σώμα. Ξέρετε, του. Επειδή έχω ακούσει διάφορες απαντήσεις, κάποιοι ρε παιδί μου π.χ. έχουν κόλλημα με τα άκρα, οπότε τσεκάρουν π.χ. τα δάχτυλα των χεριών. Α, αυτό θες να σου πω. Για ναι. Να δουν, γιατί για αυτούς κάτι σημαίνει. Ωραία, και για άντρες και για γυναίκες. Να σου πω τέτοια. Θέλω οπωσδήποτε καθαρά δόντια. Θέλω οπωσδήποτε ωραία χέρια. Άρα το χαμόγελο, τα χέρια. Οπωσδήποτε ωραία χέρια. Και δάχτυλα στα πόδια, μη σου πω. Καλά θέλω. Αυτό το βλέπεις εύκολα το χειμώνα. Οπότε δεν το βλέπεις εύκολα. Όμως, αφού θέλεις να σου πω τόσο ιδιαίτερα, θα σου πω αυτά. Όχι, δεν θέλω τόσο ιδιαίτερα. Απλά να σου δίνω παραδείγματα. Επίσης θέλω να μοσχοβολάει. Επίσης να έχει ωραίο δέρμα, επιδερμίδα. Δεν ξέρω πώς θα σε εντώνει. Του περνά τι, δεν είναι το GNTM, Χριστιανή μου. Από casting του περνά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν σου πω τέτοια πράγματα. Αυτά σου λέω. Ραντεβού με την Νικολέτα. Και η Νικολέτα έχει από κάτω ένα χαρτί. Είναι οι ιδιοτροπίες μου αυτές που αν δεν υπάρχουν.
υπάρχουν αυτά, δεν τίθεται θέμα. Ωραία, μας κάλυψες. Όχι, μας κάλυψες. Αλήθεια, αλληλούια, παρακαλώ. Μπα, πώς και έτσι. Όχι, σου είναι πολύ ειλικρινής. Μια χαρά. Μας είπες καταρχάς, μας άνοιξες ιδιοτροπίες σου. Μια χαρά. Αυτό. Νικολέτα, να σε ρωτήσω. Έλα λίγο πιο κοντά. Όχι. Αυτά είναι τώρα, δεν μου αρέσουν αυτά. Για πες. Έχεις κάνει role play? Όχι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχεις δει φιγυμνάστρια? Όχι. Τι είναι αυτό τώρα που μου λες? Όχι, τι θα σου πω, ψέματα? Όχι, δεν έχω κάνει. Τιμή σε ένα και αν δεν επαντηθείς γυμνάστρια κάποια στιγμή στη ζωή σου. Μπορείς να με πεις ξενέρωτη, αλλά δεν έχω κάνει role play ακόμα. Τόσο σας τώρα λίγο. Δεν ξέρω στο μέλλον τι θα γίνει, δεν είμαι απόλυτη για τίποτα και ποτέ δεν λέω όχι. Για πάντα. Μας έφτιαξες. Είσαι άντρας για ένα 24ωρο. Ξυπνάς αύριο το πρωί άντρας. Πού. Για 24 ώρες πες μου τι κάνεις. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Ωραίο. Γιατί ναι. Ωραίο. Ναι, ναι. Καταρχάς θα πήγαινα να φλερτάρω πολλές γυναίκες για να δείξω πώς φλερτάρει ο κόσμος. Που οι γυναίκες υποφέρουν από άντρες που δεν ξέρουν να φλερτάρουν. Πολύ ωραία απάντηση έδωσες. Ναι. Κατά δεύτερον. Δεν μπορώ να το πω αυτό που σκέφτηκα. Πες το με κάποιο τρόπο ή πες το με λίγο ψιθυριστά να δω, μπορώ να το φιλτράρω. Θα ήθελα να δω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πώς είναι το σεξ? Όχι. Τότε τι? Γιατί κακό είναι να κάνεις σεξ δηλαδή? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θα ήθελα να δω. Στην τουαλέτα? Όχι. Πώς είναι όρθιο? Τι, παιδί μου? Πώς οι άντρες βολεύονται? Πώς... Με το σώρουχο? Ναι, πώς... Επειδή φαντάζομαι ότι έχεις δει αντρικό εσώρουχο, ναι, δεν αλλά... είναι το ίδιο με το γυναικείο. Θα ήθελα, ναι, αλλά θα ήθελα να δω την αίσθηση αυτή, πώς okay. Είναι. Δηλαδή... Είναι το διπλάσιο, τριπλάσιο από το δικό σας. Οπότε προφανώς και βολεύονται. Ρε παιδί μου. Ναι, μα τι είπα, είπα κάτι κακό. Ναι, θα ήθελα τέλος πάντων να πάω να δω αυτή την αίσθηση με το. Με... Αυτό ήταν που θέλεις να πεις, παιδάκι μου. Σιγά. Πώς το κάθε πράγμα μπαίνει στη θέση του, αυτό. Αυτό. Πώς τακτοποιούνται τα πράγματα. Αυτό. Κλαίω, παιδιά. Θεά. Μια και μιλάμε ότι τα πράγματα πρέπει να μπουν κάπως στη θέση τους, είναι ό,τι πρέπει, μου κάνεις πάσα για την επόμενη ερώτηση. Το μέγεθος μετράει. Σε τι πράγμα? Στα γλυκά, στο φαγητό, στο κέικ, στα φρούτα, στα ρούχα, στα παπούτσια. Πού, σε τι? Διευκρινιστική ερώτηση ήταν. Δεν καταλαβαίνω γιατί ακούω βροντέ συνέχεια. Σου πω, έπρεπε να είσαι δασκάλα στην προηγούμενη ζωή σου. Ήσουν μάλλον κάτι, δηλαδή πραγματικά. Εγώ στο πόρτο θα ήθελα να πω. Και το ψυρίζει, το κάνει, εξηγήστε μου. Ακού μια ερώτηση. Το μέγεθο μετράει. Λοιπόν, το μέγεθο μετράει, ναι. Γενικά το μέγεθο μετράει. Φυσικά. Εξαρτάται. Κάποιε φορέ πρέπει να είναι κάτι μεγάλο, κάποιε φορέ να είναι μικρό, να είναι αυτό. Αν πεινά λίγο, πρέπει να είναι μικρή η μπανάνα που θα φά, α πούμε. Αν. Πεινάς πολύ, θέλεις ένα μεγάλο γεύμα. Φυσικά και μετράει το μέγεθος. Σε όλα τα πράγματα. Είναι πολύ δυνατή παίκτρια, έτσι. Παιδιά, δεν παίζεται αυτή η γυναίκα. Ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε οποιαδήποτε σχέση στη ζωή σου? Α, το έχω πει. Κινητό τηλέφωνο, παρακολούθηση. Καλά, τα τηλέφωνα τα έχω κάνει για πλάκα. Αυτό δεν είναι μεγάλη κατηνιά. Το έχουν κάνει όλες αυτό. Και όλοι, όχι μόνο γυναίκες και άντρες. Όλοι. Βέβαια, αυτά αλήθεια. Σταμάτησα να τα κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί πια δεν θέλω, φοβάμαι. Όποιος ψάχνει βρίσκει. Ναι, 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 όποιος ψάχνει βρίσκει. Αλλά αυτά τα έχω κάνει, εννοείται. Η μεγαλύτερη κατηνιά που είχα κάνει, το έχω πει κιόλας, υπάρχει, είναι ότι είχα ψάξει στα σκουπίδια και είχα βρει το λογαριασμό, τον αναλυτικό που ερχόταν παλιά, του συντρόφου μου, για να δω αν έχει μιλήσει με την πρώην του στο τηλέφωνο. Και μετά το ανακάλυψε αυτός. Πώς το ανακάλυψε? Το ανακάλυψε γιατί πήρε τα σκουπίδια να τα πετάξει και εγώ το είχα αφήσει πάνω-πάνω. Επανέξυπνο. Ήμουν μωρό, εντάξει. Ήμουν πολύ μικρή. Ήμουν μικρή. Έκανες την. Αυτό είναι έξυπνο που έκανες, αλλά το άφησες και πάνω-πάνω μετά. Το άφησα πάνω-πάνω ηλίθεια και το κατάλαβε. Υπήρχε στις κλήσεις, είχε πάρει. Ναι, βέβαια. Εγώ νομίζω κατά λάθος ότι την είχε πάρει. Μπορεί, κατά λάθος. Πάντως ήταν πολλές οι κλήσεις, όχι μία. Κατά λάθος όλες. Κατά λάθος όλες. Παρακολούθηση έχεις κάνει? Παρακολούθηση, ναι. Έχω κάνει και παρακολούθηση. Την ίδια εποχή τότε. Τα έχω κάνει όλα, έχω κάνει πολλές κατηνιές. Έχω κάνει πολλές κατηνιές. Αλληλούια. Να τη φέρουμε και ένα κουμπί να το πατάει από μόνη της. Έχω κάνει πολλές κατηνιές. Ψάχνεις τον εαυτό στο διαδίκτυο, αφού γενικά ψάχνεις. Ναι, το ψάχνω. Ναι. Γιατί με αφορά πάρα πολύ η εικόνα που βγαίνει μπροστά έξω, η δική μου. Και πολλές φορές έχω στεναχωρηθεί, τα είπαμε και νωρίτερα. Από διάφορα πράγματα που έχουν γραφτεί, τα οποία δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικά εμού. Καθόλου. Έχουν γίνει εν αγνία μου.
έχουν γραφτεί και ναι, κάποιες φορές στεναχωριέμαι. Πρέπει να σου πω ότι τις περισσότερες φορές που ψάχνω τον εαυτό μου στο διαδίκτυο στεναχωριέμαι. Αλλά συνεχίζω να το κάνω. Ειλικρινέστατη, πάμε για τελευταία ερώτηση. Πολλές μέτριες θεατρικές παραστάσεις, με καλά χρήματα, εννοείται, ή πολύ λίγες πετυχημένες παραστάσεις. Τι επιλέγω? Ναι. Μέτρες, καταλάβεις πώς θα πω το μέτρες, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, μέτρες ενώ που εσύ δεν, πολύ γουστά, δεν τρελαίνεσαι που συμμετέχεις. Ναι. Δηλαδή, αλλά έχουν, είναι πολύ κερδοφόρες, άρα στην ουσία και αυτές πετυχημένες είναι. Ή αντίστοιχα κάποιες που τρελαίνεσαι που είσαι, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα, σε αυτή την ηλικία θα σου έλεγα λίγες και να τρελαίνομαι. Αλήθεια, ε. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς, να σου πω κάτι. Τα χρήματα από το θέατρο δεν είναι και πάρα πολλά. Δηλαδή, μόνο αν είσαι ίσως θειασάρχης, δεν ξέρω. Αν είσαι θειασάρχης ή αν τύχει να έχεις ένα ποσοστό και η παράσταση ναι, να ασκείς, να πάει πάρα πολύ καλά. Okay, μια συμφωνία. Οπότε το θέατρο το κάνεις γιατί, για να γουστάρεις εσύ. Άρα, ναι, θα σου έλεγα λίγες, παρόλο που μου λείπει πολύ και με βρίσκει σε μια φάση που μου έχει λείψει πάρα πολύ το θέατρο. Αλλά αν θέλω να είμαι αντικειμενική, ναι, θα σου έλεγα αυτό αυτή τη στιγμή. Λίγες, αλλά δυνατές, να γουστάρω πολύ. Είναι η ιδέα μου. Σταμάτα. Είναι η ιδέα μου. Ή αυτό το κορίτσι έχει κάνει χαμό. Έχω κάνει χαμό. Έχει κάνει χαμό στο εξομολογητήριο. Και έχω τρελαθεί κι εγώ ότι έχω πάθει πρώτη φορά. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας της Νικολέτας Καρά.